Θα πούμε για τον Κλάους. Έχει θέματα ένα κάρο. Θα φύγει η ώρα. Εσύ διάλεξε να ξεκινήσει με Ηρακλή. Τελειώσαμε με τον Ηρακλή. Την Παοκάρα την είδες. Φυσικά και τον είδα. Πώς τον είδες τον Πάοκ? Διατηρεί αυτό που έχω τι πει. Τι διατηρεί, ρε. Έχει κάνει ρεσιτάλ άμυνας ο Πάοκ. Α, τώρα το είδες. Από την ώρα που έφυγε ο φίλος σου, ο εξαιρετικός κ. Ζαβέλας. Φίλος μου ήταν ο Ζαβέλας. Φίλος. Ναι. Μου έλεγε ο Ζαβέλας διορθώθηκε. Στην αρχή τον έσκιζες. Ναι. Την Κότα τη Λυρά, την αδερφή που δεν πήγε στο Καραϊσκάκι. Δεν ήτανε. Είπα εγώ όχι. Λοιπόν. Εγώ δεν σε κατηγορώ. Εγώ λέω και τα καλά σου και τα στραβά. Και τα καλά σου και τα στραβά. Εγώ έδιωξα και τον... μετά. Εγώ έδιωξα τον και μετά μου λες δάγα 10 τσαβέλες. Γιατί δεν πήγαινε καλά. Ποιο τσαβέλα τραπ. Την ώρα που έφυγε από την άμυνα δεν τρώει γκολ ο Πάουκ στην άμυνα. Γιατί έτρωγε ο Πάουκ με τον τσαβέλα γκολ. Καλά, εσύ πες δεν έτρωγε. Πες δεν έτρωγε. Γιατί εσείς θεοποιείτε. Εγώ ρε φίλε, δεν θεοποιώ τίποτα. Μετά το εγώ βλέπω από την ώρα που έφυγε ο τσαβέλα ο Πάουκ δεν τρώει γκολ. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Ο Άγγελο τα είχε βάλει με τον τσαβέλα. Γιατί. Και τότε είχε αρχίσει η καταστροφή του ΠΑΟΚ και έχασε την πορεία του. Ενώ ήταν 5 βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό, πήγε στα Τάρταρα. Ο Ίβιτς, στα Τάρταρα. Ο Τάρταρα λέγονται. Ο Ίβιτς τα έβαλε με τον Τζαβέλα. Ναι. Δεν μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο. Όλοι στραβοί να είναι. Ναι. Δεύτερον. Και πότε το διώξανε στον ΠΑΟΚ τον Τζαβέλα? Πότε το διώξανε? Ναι. Μετά το παιχνίδι με τον. Τι θέση ήταν ο ΠΑΟΚ? Ενδέκατος. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ διώξαν τον Τζαβέλα όταν ήταν ο ΠΑΟΚ ενδέκατος, ενώ όταν ήταν πρώτος και τους είπε ότι ήταν πουλιτάρια ο Αναστασιάδης, διώξαν τον Αναστασιάδη. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τι λέει, ταχύτατα μυαλά. Όποτε και να μάθεις. Και μετά ενώ εσύ πήραξε... είσαι γρήγορος. Εγώ μάλλον είμαι. Μάλλον. Λοιπόν, σημασία έχει αυτό που έγινε. Ναι. Τα γεγονότα λένε αυτό. Ναι. Εντάξει, σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, πάμε για Φεβρουάριο, πήρε το απόλυτο 0 από τα center for του. Και διώχνει τον καλύτερό του center for και κρατάει τον Κουλούρη, κρατάει τον Αθανασιάδη και παίρνει τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος λέει είναι ακόμα ανέτοιμος. Πόσες μέρες έχει που έγινε η μεταγραφή του Μπρίγιοβιτς? 10 μέρες. 10 μέρες είναι ανέτοιμος. Θέλω να δω πότε θα είναι έτοιμος. Ο Μπρίγιοβιτς, λοιπόν, θα δούμε πότε θα είναι έτοιμος και τι ψάρια θα πιάσει. Πάντως, αυτή η αδικία με τον Περέιρα. Θα πρέπει να αναδειχθεί. Ποια αδικία? Η αδικία με τον Περέιρα πρέπει να αναδειχθεί. Εσύ με έβγαλες ψεύτη προχτές. Τι ψεύτη? Ψεύτη με έβγαλες. Καλά, ψεύτης είσαι από τη μέρα που γεννήθηκες. Με έβγαλες. Όταν εγώ βγήκα στον κόσμο και είπα ο Περέιρα φεύγει. Εσύ είπες. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα, ρε κόκκινε. Α, δεν είναι θέμα, ε. Το θέμα μας είναι ότι αδικήθηκε ο Περέιρα. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό τώρα. Σου είπα, εγώ σου είπα. Καλά, εγώ σου είπα. Κάθε εκπομπή εδώ, κάθε μέρα λες εγώ σου είπα 12 φορές. Εσύ μου είπες. Μίλα μόνος. Τι εσύ μου είπες? Λέγε μόνος. Τι λέγε μόνος? Εγώ τι να πω, ρε φίλε. Τι να πεις? Ότι είναι τεράστια αδικία με αυτούς τους δαμπάνιδες που παίζουν στον ΠΑΟΚ Center for να φύγει ο Περέιρα. Φέρα τώρα τον Πρίγκιπα. Υπάρχει λόγος όμως που είναι λάθος. Ορίστε. Υπάρχει λόγος που είναι τεράστιο λάθος να φύγει. Τι υπάρχει λάθος που είναι? Και θα έπρεπε να γνωρίζεις πολύ καλά. Ότι τι. Να πάω να μάθω, να συμπληρώσω. Για ποιο λόγο έφυγε ο Περέιρα? Για πες μου για ποιο λόγο έφυγε. Εσύ δεν ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω. Άρα είσαι επικίνδυνος. Για πες μου για ποιο λόγο έφυγε. Γιατί στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Στο Αγρίνιο. Στη Νέα Σμύρνη. Στο Αγρίνιο. Ο Ίβιτς είπε. Ναι. Ότι όταν κάποιος θέλει να φύγει. Ναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να τον κρατήσω. Ναι. Ούτε μπορώ να εγγυηθώ κάποιον που έπαιζε βασική δεκάδα σήμερα και έβαλε 3 γκολ. Ναι. Ότι θα παίζει σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Τι λες, μωρέ. Έτσι είπε. Ναι. Δηλαδή και τι θες ρε Ίβιτς, ας πούμε, να μείνει. Τον έχεις ξεφτυλίσει, τον έχεις κάνει εξτρέμ. Τον δεν βάζεις ούτε πεντάλεπτα. Βάζεις τους δαμπάνιδες. Τα βάζουν τα γκολ πίσω γραμμές. Οι πλαϊνοί τρελαίνονται. Φουλάρει ομάδα. Χάνεις τα γκολ. Τον έχεις πάλι απ' έξω. Και τι θες ρε Ίβιτς, να μείνει. Εσύ θα έμενες. Εγώ. Δεν λέω για σένα τον Ίβιτς, θα έμενες. Θα φανεί. Θα φανεί. Πάντως ο ΠΑΟΚ είναι στην καλύτερη φόρμα του. Βιολογικά οι παίκτες του πετάνε. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Μακάρι τώρα να ήταν το κύπελο για τον ΠΑΟΚ να πήγαινε τελικό και να τον έπαιρνε. Δεν ξέρω μετά από ένα ή δύο μήνες αν θα διατηρηθεί αυτή η φρεσκάδα, η οποία είναι προς όφελος του Ίβιτς βέβαια. Του Ίβιτς είναι η ομάδα. Του Ίβιτς η ομάδα πετάει. Του Ίβιτς οι παίκτες έχουν γίνει ανθεκτικότατοι. Του Ίβιτς οι παίκτες έχουν γίνει ταχυδυναμικότατοι. Αλλά ο Ίβιτς είναι αυτός ο οποίος δεν μπόρεσε να πάρει από το φόρ του τίποτα και επέμενε στο να μην βάζει τον Περέιρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα γίνει με τον, για τον Πέλκα, έμαθες πως θα μείνει έξω. Πάει ο Πέλκας. Τρεις μήνες. Πάει ο Φουκάρας ο Πέλκας. Είχε την ευκαιρία του να παίξει στα μάτς με τη Σάλκε, την έχασε ο Πέλκας την ευκαιρία. Κρίμα.
Κρίμα το παιδί, γιατί ήταν και αυτός μέσα στην, ήταν στην άνοδό του. Ήταν στην άνοδό του. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα με καλύτερη άμυνα από του ΠΑΟΚ. Έρχεται δεύτερος ο Παναθηναϊκός.